Τι κάνουμε, τι έγινε, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, πόσα χρόνια έχουμε να το δούμε αυτό το φαινόμενο και αν το είδαμε? Αρκετά χρόνια. Αρκετά και πιστεύω είναι κάτι ευχάριστο και θα περάσει. Δεν είναι... Με προβλήματα βέβαια. Με προβλήματα, εντάξει. Λίγο είμαστε μια πόλη η οποία δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοια φαινόμενα. Πιστεύατε στις μετεωρολογικές προβλέψεις? Απλά άργησαν να έρθουν. Αυτό είναι και το ήρθανε. Θέμα. Και ήρθαν ένας τελικά. Ένας συμβιακός κυκλώνας. Ακριβώς. Εδώ τώρα ήσασταν ανοιχτά σήμερα? Είναι ο ναι. Ήσασταν ανοιχτά. Ανοιχτά κανονικά. Ναι. Έχουμε το αντικείμενο το κυνήγι. Ναι, και τραβάει όταν έχει χιόνι. Όλοι θέλουν να πάνε στο κυνήγι. Και απαγορεύεται αυτή. Απαγορεύτηκε τώρα βέβαια, αλλά εντάξει, ναι, όλοι έχουν γύρω από αυτό το χόμπι, έχουν την τρέλα τους, θέλουν να έρθουν να αγοράσουν κάτι. Μάλιστα. Κορίτσια, πηγαίνετε για χιονοπόλεμο ή για καφέ, για πείτε μου. Από τον καφέ γυρνάμε. Από τον καφέ γυρνάμε, ναι. Από το απολαμβάνετε, έτσι. Από όλα τα κάνουμε. Έχετε ξαναδεί αντίστοιχο φαινόμενο στην Καβάλα? Όχι. Καβάλα, όχι. Νομίζω όχι, είναι έτσι. Πρώτη φορά. Πώς αισθάνεστε? Ωραία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι γεγονός, είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε εδώ στη συμβολή των οδών Δαγκλή και Βενιζέλου και δεν έχουμε την έννοια του αυτοκινήτου. Αν θα δούμε το φανάρι για να περάσουμε πραγματικά απέναντι. Έχει σταματήσει η κυκλοφορία, είναι ελάχιστα τα αυτοκίνητα που διέρχονται από το συγκεκριμένο σημείο λίγα λεπτά μετά τις 8 το απόγευμα της Τρίτης, εδώ στο κέντρο της Καβάλας. Χαίρετε. Γεια σας. Δρομολόγιο για πού? Θα ανεβούμε για Νεάπολη. Νεάπολη Δέπος. Αλυσίδες οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε οι αλυσίδες. Από τι ώρα οι αλυσίδες? Από χθες ή από σήμερα? Από χθες. Από χθες. Από χθες. Πρέπει να σεβόμαστε την κακοκαιρία. Δεν πρέπει να το παίζουμε ήρωες. Ας μην είμαστε ασυνείδητοι. Γιατί δεν μας στέλνει άλλη. Πώς εκτιμάτε την κατάσταση? Πολύ δύσκολη. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Αλλά πάντα θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα δύσκολα. Πόσα ταξί εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό? Αυτή τη στιγμή πρέπει να κοιτάξω το τάμπλετ για να σας πω. Είναι πολύ λίγα. Το οποίο, ναι. Μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού ή το δύο? Τώρα για να ανοίξει θα μας αργήσει. Τέλος πάντων, πάνω στα δύο, στα δύο. Στα δύο. Μόλις 10, 9-10. Όχι. Πρέπει να είναι, γύρω στα 30. Μάλιστα, πρέπει να είναι. Μάλιστα. Αλλά κοιτάξτε τώρα, για να κάνω εγώ αυτή τη διαδρομή, ναι, θα περάσει μισή ώρα. Δεν είναι κάτι εύκολο. Μάλιστα. Ο κόσμος θέλει να εξυπηρετηθεί και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το κόστος αυτής της κούρσας? Ό,τι γράψει. Δεν έχει κάτι επιπλέον. Μάλιστα. Δεν επιβαρύνεται κάτι ο πελάτης. Καλή κούρσα λοιπόν. Καλή ευκολία, να είστε καλά. Και εσείς. Θα το κλείσετε το βράδυ? Το βράδυ μετά τις 1. Να είστε καλά. Όπως βλέπετε, το Ρόδι έχει ξεμείνει από την πρωτοχρονιά, από τις γιορτές των Χριστουγέννων, εδώ στην πλατεία Καπρενγάτη, που είναι εντελώς διαφορετική η εικόνα που καταγράφουμε αυτή τη στιγμή και γενικότερα τα τελευταία 24 ώρα.